Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή 28 του Φλεβάρου και η εκπομπή Sports στο West και πάλι κοντά σας εδώ μαζί για να δούμε την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Πρωτάθλημα τρίτης εθνικής κατηγορίας κανονικά σε εξέλιξη με τον Εορδαϊκό και την Κοζάνη να έχουν αγωνιστική δραστηριότητα. Την ομάδα του Φιλότα σε υποχρεωτικό ρεπό να παίρνει εύκολα τους τρεις βαθμούς. Θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια πώς πήγε η 23η αγωνιστική. Κανονικά σε εξέλιξη τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, τα πρωταθλήματα μπάσκετ δεύτερης και τρίτης εθνικής κατηγορίας. Η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής στο μπάσκετ ήταν καλή για την ομάδα της Καστοριάς. Συνέχισε με νίκη. Θα δούμε τι έκαναν οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας και στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, καθώς και στα αντίστοιχα πρωταθλήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών. Θα δούμε τι έγινε και στο handball. Εκεί έχουμε τα play-off και play-out στην Α1 των γυναικών. Θα ξεκινήσουμε με πρωτάθλημα τρίτης εθνικής κατηγορίας, με τα αποτελέσματα. Να δούμε πώς πήγε η αγωνιστική για τον Εορδαϊκό και την Κοζάνη, που δίνουν βέβαια την μεγάλη μάχη παραμονής. 23η αγωνιστική. Ο Εορδαϊκός φιλοξενήθηκε στη Χαλάστρα από τον Καμπανίακο, η Κοζάνη στη Δράμα από την Δόξα. Κρύα βρύση Ηρακλής Αμπελοκήπων και εδώ σημαντικό παιχνίδι παραμονής 1-0 για την ομάδα της Πέλας. Καμπανιακός Εορδαϊκός 1-1, πολύτιμος βαθμός για την ομάδα της Πτολεμαΐδας. Με έναν γκολ λίγο πριν από το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο Εορδαϊκός ισοφάρισε και έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Χαλάστρα. Εθνικός Αγιονερίου Καβάλα 1-1, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Αλεξανδρούπολη 0-1. Και εδώ δεν νίκησε το φαβορί της αναμέτρησης που ήταν η ομάδα του Κοκκινοχώματος. Λαγκαδάς Άρης 2-3. Ο Άρης δεν χάρισε άλλους βαθμούς. Συνέχισε, επέστρεψε στις επιτυχίες. 3-2 την ομάδα του Λαγκαδά. Φιλότας Εθνικός Ερών 3-0 άνευ αγώνα. Και Δόξα Δράμας Κοζάνη ήταν για την ομάδα της Κοζάνης. Στην Δράμα με 2-0. Η Κοζάνη δεν μπόρεσε να φύγει με κάτι καλό από το γήπεδο της Δόξας Δράμας. Θα δούμε και εδώ τα γκολ, πώς συμπληρώθηκαν τα γκολ της αναμέτρησης, όπως και της αναμέτρησης του Καμπανιακού με τον Εορδαϊκό. Καλαμαριά Εύρος Σουφλίου 6-1, άνετη νίκη για την ομάδα της Καλαμαριάς. Στον βαθμολογικό πίνακα, ο Άρης επέστρεψε επιτυχίες. Είχε πολλές βαθμούς την περασμένη εβδομάδα με το Άγιον Έρη. Ήταν ένα από τα ελάχιστα στραβοπατήματα που έχει κάνει ο Άρης στο φετινό πρωτάθλημα. Επέστρεψε επιτυχίες στους 56 βαθμούς. Νέσος Χρυσούπολης έκανε το προγραμματισμένο ρεπό του. Η ομάδα του Νέστου παρέμεινε στους 45 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική έχουν την αναμέτρηση με τον Άρη. Δόξα Δράμας πήγε στους 43. Η Καλαμαριά πέρασε στην τέταρτη θέση. Εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Καβάλα στους 37 βαθμούς, η Καβάλα στους 36. Ο Εορδαϊκός πρόσθεσε άλλον ένα βαθμό στους 34 βαθμούς. Η ομάδα της Πτολεμαΐδας είναι στο σύν 7 από την γραμμή του υποϊβασμού πλέον ο Εορδαϊκός. Καμπανιακός 32, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος έμεινε στους 30, Εθνικός Αγιονερίου στους 28 και κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού. Κρύα Βρύση Κοζάνη στους 27, οριακά η Κοζάνη κάτω από τη γραμμή. Λαγκαδά στους 26, Αλεξανδρούπολης στους 24, συνεχίζει να το παλεύει η ομάδα της Αλεξανδρούπολης μετά και την σημερινή της νίκη. Ηρακλής Αμπελοκήπων και Φιλότας στους 21 βαθμούς, Εύρος Σουφλίου στους 11, ο Εθνικός Ερών έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Αυτά και με τον βαθμολογικό πίνακα. Να δούμε τώρα πώς σημειώθηκαν τα δύο γκολ της αναμέτρησης στο γήπεδο της Χαλάστρας. Καμπανιακός Εορδαϊκός, πολύτιμος βαθμός για την ομάδα του Εορδαϊκού. Ο Εορδαϊκός κατάφερε, όπως είπαμε, να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας και βέβαια να συνεχίζει με αισιοδοξία το επόμενο του πρωταθλήματος. Όπως είδατε, βρίσκεται στο σύν 7 από την γραμμή του υποβιβασμού. Να δούμε τα δύο γκολ της αναμέτρησης με τους φιλοξενούμενους, με τους γηπεδούχους να προηγούνται. Αν και αγωνίζονταν με 10 παίκτες από το 30 λεπτό λόγω αποβολής του Αλμπάνη, εδώ μια προσπάθεια του Κουντουρά απέκρουσε ο Μπερμπερίδης το σούτ του Κουντουρά, του ποδοσφαιριστή του Καμπανιακού, και στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε out. Όπως είπαμε, οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν με 10 ποδοσφαιριστές από το 30 λεπτό. Παρ' όλα αυτά, ήταν αυτοί που κατάφεραν να προηγηθούν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 52 λεπτό. Εδώ θα γίνει το γέμισμα, δεν θα απομακρυνθεί η μπάλα από την κεφαλιά του Κλάζογλου. Ένα βολέ από τον Μπάλιο έξω από την μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα βρει στο δοκάρι και στον Περμπερίδη. Θα καταλήξει στα δίχτυα του Εορδαϊκού. 1-0 για τον Καμπανιακό. Ο Εορδαϊκός αναγκασμένος βέβαια να ανοιχτεί, να πιέσει και άλλο, να κυνηγήσει τον γκολ, το οποίο βέβαια θα το βρει στο τέλος του αγώνα, αφού έχει εδώ ένα σουτ του μπίκου, θα απομακρύνει ο Κυπουρός, ο τερματοφύλακας του Καμπανιακού. Ο Εορδαϊκός θα πιέσει, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Εδώ ένα ακόμη
σου την μπάλα θα καταλήξει out. Και όπως είπαμε, στο 89ο λεπτό, αφού εδώ ο Χρήστου θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το λάθος του Μπερμπερίδη, να στείλει την μπάλα στα χαρτιά να κάνει το 2-0. Δεν θα γίνει. Θα γίνει το 1-1 στο 89ο λεπτό με τον Χαραλαμπίδη. Ο Θεοχάρης Χαραλαμπίδης θα βρεθεί στην κατάλληλη στιγμή στην καρδιά της άμυνας, στην μικρή περιοχή. Θα σμπρώξει ουσιαστικά την μπάλα στα δίχτυα. Καμπανιακός εορδαϊκός 1-1, τελικό σκορ. Πολύτιμος βαθμός για την ομάδα της Πτολεμαϊδας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και ακολουθεί βέβαια για τον εορδαϊκό το εντός έδρας παιχνίδι με το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, που ουσιαστικά με ένα ακόμη τρίποντο εορδαϊκός θα φτάσει ακόμη πιο κοντά στο στόχο της παραμονής. Αυτά έγιναν στο γήπεδο της Χαλάστρας στην αναμέτρηση του Καμπανιακού με τον εορδαϊκό. 1-1 το τελικό σκορ. Να δούμε τώρα πώς μπήκαν τα δύο γκολ στο γήπεδο της Δράμας, και όπου η Κοζάνη ιτήθηκε με 2-0 από την ιστορική δόξα. Η Κοζάνη δεν κατάφερε, όπως είπαμε, να φύγει με κάτι καλό από την Δράμα. Ιτήθηκε, βέβαια, δεν ήταν το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως είπε ο Γιάννης Παρασκευάς, μέσα στα παιχνίδια που οπωσδήποτε θα έπρεπε να πάρει βαθμό. Τον κυνήγησε. Η Δράμα όμως με δύο γκολ του Γαϊδαρζή, του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος, πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Να δούμε τα γκολ της αναμέτρησης από το γήπεδο της Δράμας. Εδώ είναι το πρώτο γκολ μετά τη σέντρα του Ρεβιθόπουλου στο 32ο λεπτό. Στην καρδιά της άμυνας ο Γκαϊδαρτζής θα στείλει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Τζόρτζεβιτς. Ξανά το γκολ από τα δεξιά. Ο Γκαϊδαρτζής θα ανοίξει το σκορ. Και στις καθυστερήσεις του αγώνα, αφού η Δράμα δεν μπόρεσε να σημειώσει άλλο τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο, θα κάνει το 2-0 στις καθυστερήσεις του αγώνα και πάλι με τον Γαϊδαρτζή. Εδώ θα γίνει το λάθος. Μπάλα θα φτάσει στα δεξιά στο Γαϊδαρτζή από τον Αθανασιάδη. Θα σφραγίσει τη νίκη των γηπεδούχων. Η Κοζάνη θα περιμένει βέβαια την επόμενη αγωνιστική, που φιλοξενεί τον Εύρο Σουφλίου, να επιστρέψει στις επιτυχίες, να πάρει ένα τρίποντο και να ανέβει στο βαθμολογικό πίνακα, γιατί όχι βέβαια να περάσει και πάνω από την γραμμή του υποβιβασμού, με δεδομένο τους αγώνες των άλλων ομάδων που βρίσκονται οριακά πάνω στην γραμμή. Εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ να πάρουμε κάτι, ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν τα καταφέραμε. Βρήκαμε μια καλή ομάδα όπως την περιμέναμε. Σίγουρα δείξαμε και πιο πολύ φόβο από ό,τι έπρεπε, και νομίζω ότι αν προσέχαμε λίγο, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο που εκεί ίσως αρχίσαμε και αγχώναμε τη Δράμα γιατί το σκόρ ήταν 1-0, μπορούσαμε να κάνουμε ή να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η δικιά μας συνέχεια, ακόμη και να παίρναμε βαθμό ή βαθμούς, εδώ θα ήταν πάλι η ίδια συνέχεια. Είναι δύσκολη, θα συνεχίσουμε. Ο στόχος μας σε όλα τα παιχνίδια, είτε μέσα είτε έξω, είναι η νίκη. Από εκεί μετά η ομάδα της Κοζάνης έδειξε το τελευταίο διάστημα ότι ήταν σε καλή κατάσταση και με τα αποτελέσματα που είχε πάρει, αλλά γενικά και με τις κινήσεις που έκανε το Δεκέμβριο, πιστεύω ότι ήταν άλλη ομάδα από ό,τι ήταν στον πρώτο γύρο. Πιστεύω ότι η νίκη μας ήταν δίκαιη. Εμείς μόνοι μας τα εύκολα τα κάνουμε δύσκολα, γιατί αν έπαινε το δεύτερο γκολ, γιατί είχαμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες να κάνουμε το 2-0. Από εκεί μετά πιστεύω και τα παιδιά θα απελευθερώνονταν, αλλά και ο αντίπαλος ήταν υποχρεωμένος να γίνει πιο μπροστά. Θα βρίσκαν περισσότερες χώρες και ήταν πιο εύκολο και το έργο το δικό μας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αυτά λοιπόν από τους δύο προπονητές μετά το τέλος αναμέτρησης της Δόξας Δράμας με την Κοζάνη. Να δούμε τώρα το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Όπως είπαμε, εντός έδρας παιχνίδια για εορδαϊκό και Κοζάνη, επανέρχεται στην αγωνιστική δράση και η ομάδα του Φιλότα. Καμπανιακός Κρύα Βρύση, ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, αφορά πολλές ομάδες μεταξύ αυτών και του Νεορδαϊκού και την Κοζάνη. Ηρακλής Αμπελοκήπων Άγιον Έρη, επίσης παιχνίδι με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο Εορδαϊκός, όπως είπαμε, θα υποδεχτεί το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Κρίσιμο παιχνίδι, κομβικό για την ομάδα της Πτολεμαϊδας. Καβάλα Λαγκαδάς, Αλεξανδρούπολη Φιλότας. Η ομάδα του Φιλότα θα πάει στην Αλεξανδρούπολη. Άρης Χρυσούπολη. Εθνικός Σερών Δόξα Δράμας. Δεν θα γίνει βέβαια αυτή η αναμέτρηση. Η ομάδα του Εθνικού Σερών έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και η Κοζάνη ευκαιρία έχει να επιστρέψει στα τρίποντα, θα λέγαμε, καθώς υποδέχεται τον Εύρο Σουφλίου, που έχει ουσιαστικά αποχαιρετήσει και τυπικά την κατηγορία. Αυτά λοιπόν με την τρίτη εθνική κατηγορία. Να ξεκινήσουμε τώρα να δούμε τι έγινε στην αντίστοιχη μεγάλη κατηγορία των τεσσάρων ποδοσφαιρικών ενώσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, εκεί όπου είχαμε τον ντέρμπι κορυφής μετά αξί του Μακεδονικού Φούφα και της ΑΕΠ Καραγιανίων. Λευκή ισοπαλία.
με τον Μακεδονικό Φούφα να συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, να έχει μειωθεί κάπως η διαφορά από τον Μακεδονικό Σιάτζας. Έστω και έτσι όμως η ομάδα του Φούφα έχει το πάνω χέρι στη μάχη της πρώτης θέσης. Να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Μακεδονικός Φούφα ΕΠ Καραγιαννίων 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Μακεδονικός 1-0, Τιτάνης Σερβίων Αστραπή Κλήτου 5-0, Σιάτιστα Βελβεντό 2-0, Αθλητικένος Κοζάνης Ακαδημία Βοΐου 1-1, Αναγέννηση Πτολεμαΐδας Αναγέννηση Εράτηρας 5-0, Αλιάκ Μονεανής ΠΑΟ Κύλων 0-1 και Πολυνίκης Πτολεμαΐδας Εθνικός Βατερού 3-0. Στο βαθμολογικό πίνακα, με τους 56 βαθμούς ο Μακεδονικός Φούφα οδηγεί την κούρσα, Μακεδονικός Σιάτιστα στους 52 στη δεύτερη θέση. ΑΕΠ Καραγιαννίων 49, Αναγέννηση Πτολεμαΐδας στους 40, Βατερό 35, Ανίσου στους 33, Εράτηρα στους 32, Βελβεντός στους 28, Μακεδονικός στους 27, Ακαδημία Βοΐου στους 26, Αθλητική Ένωση Κοζάνης στους 25, Τιτάν Σερβίων Αστραπή Κλήτου στους 24, πιο πίσω κάτω από τη γραμμή ΠΑΟ Κύλων στους 21 βαθμούς, Άρδασα στους 16, Πολυνίκης. Πτολεμαΐδας συνεχίζει χωρίς βαθμό το πρωτάθλημα στην μεγάλη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Τίποτα δεν έχει κρυθεί τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα, όπου το ενδιαφέρον βέβαια έχει να κάνει και με το πόσες ομάδες θα υποβιβαστούν, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν βέβαια και από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και την παρουσία των δύο ομάδων του νόμου Κοζάνης στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Να δούμε τώρα τι έγινε και στην μεγάλη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς. Εκεί είχαμε αλλαγή σκηνικού για μία ακόμη φορά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Κάστορας επέστρεψε μετά την ήττα της Καλλιθέας στο ντέρμπι με την Καστοριά. Κοσταράζη Λεύκη 2-2, Αμπελόκηπη Κρόνος 4-2, Μαυροχώρη Γραμμοχώρια 1-2, Καστοριά Καλλιθέα 2-0. Πολυκάρπη Νταϊλάκης 1-0, Κάστορ Καστοριάς Κορισσός 3-0, Παναργιακός Μεσοποταμία 0-1. Ο Κάστορας πέρασε στην πρώτη θέση ξανά με τους 48 βαθμούς, η Καλλιθέα έμεινε στους 46, όσους έχει πλέον και η Μεσοποταμία. Πολυκάρπη 45, Παναργιακός 33, Αμπελόκηπη στους 29 βαθμούς. Κορισσός Κρόνος 22, Νταϊλάκης 19, Γραμμοχώρια 16, Μαυροχώρη Καστοριά Λεύκη στους 14 βαθμούς. Η Καστοριά ξεκίνησε και με το μείον 6 βέβαια. Κοσταράζη στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς. Να δούμε τι έγινε και στην μεγάλη κατηγορία της Φλόρινας, εκεί όπου όπως φαίνεται το πρωτάθλημα θα πάει στη διαδικασία των play-off. Και αυτό γιατί βέβαια ο Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα έκανε το στραβοπάτημα που περίμενε το Αμίντεο, ιτήθηκε στο γήπεδο του από το Αρμενοχώρι. 19η αγωνιστική, Απόλλων Κέλλης Μελίτη 1-0, Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα Αρμενοχώρι 0-1 στην έκπληξη της αγωνιστικής. Βέβη Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας 0-4, Πας Φλόρινας Αμοχώρι 4-2, Αχλάδα Άρης Λόφων 3-1. Στο βαθμολογικό πίνακα, ο Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα στην πρώτη θέση με τους 44 βαθμούς, το Αμίντεο με τους 39. Η διαφορά είναι στους 5 βαθμούς. Πας Φλόρινας 36, όσους έχει και ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Αρμενοχώ είναι η πρώτη τετράδα αυτή, βέβαια, που σε περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι θα πάει στα play-off. Αρμενοχώρη, Μακεδονικός Βέβης στους 23, Αχλάδα στους 21, Μελίτη στους 20, Κέλλης στους 12, Άρης Λόφων στους 9, στην τελευταία θέση το Αμοχώρη με 7 βαθμούς. Και να δούμε τι έγινε και στην μεγάλη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών. Δεν είχαμε εκεί αλλαγές. Μέγαρο Γρεβενά Εράτα 4-3, Δεσκάτη Δήμητρα 1-0, ΑΕΠ Βατολάκου Σιρήνα 3-1, Καλλιράχη Κοκκινιά 1-2, Νεοχώρη Άρης Καρπερού 2-2. Στη βαθμολογία η ΑΕΠ Βατολάκου οδηγεί την κούρσα με τους 39 βαθμούς, πιο πίσω Πυρσός Γρεβενών με 28, στους 25 βαθμούς στα Γρεβενά Εράτα. Μέγαρο 22, Νεοχώρη στους 21, Σιρήνα Δεσκάτη στους 19, Κοκκινιά 17, Άρης Καρπερού στους 15 βαθμούς, Καλλιράχη στους 10, στην τελευταία θέση η Δήμητρα με 3 βαθμούς. Αυτά με το ποδόσφαιρο. Να πάμε στο μπάσκετ, ξεκινώντας από το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Όπως είπαμε και στην αρχή, η Καστοριά συνέχισε με νίκη. Αντίθετα, το Άργος Ορεστικό ιτήθηκε εκτός έδρας. Να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Καστοριά Πιερικός 61-54, Ιωνικός Ιωνίας Αγρίνιο 59-75, Πολύγυρος ΕΑΚ Θεσσαλονίκης 48-59, Ανατόλια ΑΕΛ Άρισας 60-74, Ευκαρπία Ερμής Λαγκαδά 78-83, Στρατώνη Τιτάνης Παλαμά 74-59 και Γυμναστικό Λάρισας Άργος Ορεστικό 68-56. Στη βαθμολογία, ο Έολος Αστακού που έκανε το ρεπό του έμεινε στους 36 βαθμούς, παραμένει αίτητος. ΑΕΛ Άρισας, Γυμναστικό Λάρισας στους 32. Καστοριά στην τέταρτη θέση με τους 30 βαθμούς, όσους έχει και ο Ερμής Λαγκαδά. Το Άργος Ορεστικό πήγε στους 29 μαζί με το Στρατώνη, Πολύγυρος Αγρίνιος στους 28.
Πιερικός 27 βαθμοί, Ανατολή 26, Ευκαρπίας 25, στους 24 βαθμούς ο Ιωνικός Ιωνίας, Τιτάνες Παλαμά και ΕΑΚ Θεσσαλονίκης που έκανε την έκπληξη και πήρε το ροζ φιλοαγώνα στους 22 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή, βέβαια έχουμε το μεγάλο γειτονικό ντέρμπι στο κλειστό του Άργους Ορεστικό. Η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει την Καστοριά στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Είχε προηγηθεί βέβαια το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Να πάμε τώρα και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Εκεί η αγωνιστική ήταν καλή για τους Γιώσκουρους που πήραν ένα πολύ μεγάλο διπλό. Έφυγαν με το ροζ φιλοαγώνα από την Μελίκη. Πρωτέας Γραβενών Μακεδονικός δεν τα κατάφερε. Ο Πρωτέας ιτήθηκε με 75-70 στο γήπεδό του. Πρώτη ήταν για την Καρδίτσα από τον Νέαντα Ευόσμου Μάλτσα μέσα στο γήπεδό της με 80-77. Μελίκη Δυόσκουρη 57-68. Μεγάλη νίκη για τους Δυόσκουρους απέναντι βέβαια και στον κακό τους δαίμονα τα προηγούμενα χρόνια την ομάδα της Μελίκης. Σιάτιστα Πολύκαστρο 57-64. Εντός έδρας ήταν για τη Σιάτιστα. Ήταν για τη Φλόρινα στα Γιάννενα με 67-61 για την ομάδα του Αριστοτέλη. Καρδίτσα στους 33 βαθμούς, παραμένει βέβαια πρώτη και με διαφορά ασφαλείας. Άιαντας Ευόσμου 27, Ερμής Αγιάς, Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ιωαννίνων και Μακεδονικός 26. Οι Δυόσκουροι Κοζάνη στους 24 μαζί με τον Πρετάη Αγρεβανών, τη Μελή και το Πολύκαστρο. Αριστοτέλης Φλόρινα στους 20, Σιάτσα στους 19, Αρίωνας Πτολεμαΐδας 17, Ηρακλής Κοζάνης και Μεταμόρφωση Βόλου, όπως είναι γνωστό βέβαια, έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Και στην επόμενη αγωνιστική. Έαντα Ευόσμου Πρωτέας Γραβενών, δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τον Πρωτέα. Στο κλειστό της Κοζάνης θα γίνει ένα άκρος ενδιαφέρον παιχνίδι. Δυόσκουροι θα υποδεχνούν την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα ομάδα της Καρδίτσας. Ερμής Αγίας Αρίωνας Πτολεμαΐδας, Μακεδονικός Σιάτιστα, Πολύκαστρο, Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής την ερχόμενη Κυριακή 3 του Μάρτη. Να δούμε τι έγινε και στο περιφερειακό πρωτάθλημα της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, Α Ανδρών. Είχαμε τον ντέρμπι κορυφής. Ντέρμπι το οποίο το πήρε η ομάδα της Ελλήμιας βέβαια και εξασφάλισε την πρώτη θέση. Βελβεντό Αθλητική Ένωση Κοζάνης 70-61, Μίντα Σκοπιάς Αμίντιο 53-56, Κεραυνός Αγίου Γεωργίου Φίνικας Πτολεμαΐδας 78-63 και Λασάνης Γυμναστικός Ελλήμιας 69-75. Η ομάδα της Ελλήμιας βέβαια ανέβασε και άλλο την διαφορά στους 26 βαθμούς, στους 23 ο Λασάνης, Βελβεντό στους 20, Φίνικας Πτολεμαΐδας 19 η πρώτη τετράδα, Αθλητική Ένωση Κοζάνης και Κεραυνός Αγίου Γεωργίου, Έαντας Αμιντέος στους 17 βαθμούς, 15 βαθμοί στην τελευταία θέση για τον Αμίντα Σκοπιάς. Αυτά και με το μπάσκετ. Να πάμε στο βόλεϊ, να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα Κεντροδυτικής Μακεδονίας των Ανδρών. Εκεί όπου ο Πίγασος Κοζάνης συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του. Γυμναστικός Γρεβενών Ίκαρος Έδεσας 3-1. Μεγάλη νίκη για την ομάδα των Γρεβενών. Φίλιππος Βέριας Πίγασος Κοζάνης 0-3 σετ. Ζαφυράκης Νάουσας Πιερικός 3-0. Αρχέλος Κατερίνης Αριστοτέλης Κίδρας 3-2. Ο Πίγασος οδηγεί την κούρσα με τους 28 βαθμούς. Ίκαρος Έδεσας Ζαφυράκης Νάουσα στους 22, Πιερικός στους 20. Σκίδρας 14, Γυμναστικός Γρεβενών 8, 6 βαθμοί για τον Αρχιάλο Κατερίνης, χωρίς βαθμό ο Φίλιππος Βέριας. Να δούμε τι έγινε και στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής των γυναικών. Τρία παιχνίδια έγιναν την Κυριακή. Πιερικός Γυμναστικός Κοζάνης 3-2 σετ, Νίκη Αιγινίου Γιαννιτσά 2-3, Μήλων Γιαννιτσών Ζαφυράκης Νάουσας 3-0 σετ. Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Στο βαθμολογικό πίνακα την κούρσα οδηγεί ο Αρχιέλος Κατερίνης με τους 27 βαθμούς. Η άλλη ομάδα της Κατερίνης, ο Πιερικός, στους 21. 18 βαθμοί για τα Γιαννιτσά, Καστοριά 16, Γυμναστικός Κοζάνης 15, Ζαφυράκης, Νάουσας, Νίκη Αιγινίου στους 6. Ο Μήλωνας, η άλλη ομάδα των Γιαννιτσών στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς. Το βόλι βέβαια, που η είδηση έχει να κάνει βέβαια και με το κλειστό της Κοζάνης. Είχαμε δείξει πριν από ένα μήνα περίπου, είχατε ακούσει τις δηλώσεις του κυρίου Πέτκου, του Τάσου Πέτκου, του παράγοντα του Αλεμαΐδα, ο οποίος είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Είχε προειδεάσει από τότε με την επίσκεψη των παραγόντων και του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών στην Κοζάνη, όπου επισκέφτηκαν το κλειστό της Λευκόβρησης, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα για επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. Κατά την επίσκεψη αυτή, αλλά και με τις αντίστοιχες επισκέψεις στο Δήμο Κοζάνης και στην Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνη. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί μια μεγάλη διοργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η διοργάνωση έχει να κάνει με το World League, την προκριματική φάση που θα φιλοξενηθεί μέσα στο καλοκαίρι, με την παρουσία βέβαια της εθνικής μας ομάδας, των ανδρών της εθνικής ομάδας βόλεϊ. Για το συγκεκριμένο βέβαια γεγονός θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα σε επόμενες εκπομπές μας. Να δούμε τώρα τι έγινε και στο πρωτάθλημα handball όσον αφορά τα play-off και play-out στην Α1 των γυναικών. Βέβαια εκεί το σκηνικό έχει κριθεί για τον Αμίντα Μιντέου και τα κορίτσια του Φιλότα. Παίζουν ελεύθερα, καθώς το Καματερό αποχώρησε από την διαδικασία των play-out. Είναι η ομάδα που υποβιβάζεται στην Α2 των γυναικών. Αμίντας και Φιλότας 30-27 στο μεταξύ τους παιχνίδι, χωρίς όμως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ένα ανοιχτό παιχνίδι, 16-12 ημίχρονο. Μπροστά η ομάδα του Νίκου Γιώσκου. 30-27 το τελικό σκορ, νίκη για τον Αμίντα Αμιντέου. Όπως είπαμε, τόσο ο Αμίντας όσο και ο Φιλότας παραμένουν στην κατηγορία. Υποβιβάζεται το Καματερό. Στα play-off, δεύτερη αγωνιστική επίσης, Νέα Ιωνία ΠΑΟΚ 27-27. Με αυτή την ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ αποκτά το προβάδισμα, το σοβαρό προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Για Νιτσά, αναγέννηση Άρτας στο άλλο παιχνίδι των play-off, 26-22. Αυτά και με το handball. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή λίγο πριν από τις 12. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.